Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου, ένας τελευταίος γύρος τοποθετήσεων. Κωνσταντίνε, εξοδικαστικός συμβιβασμός, μια χαρά πηγαίνει, έτσι. Με αργούς ρυθμούς, αλλά έχουμε θετικές εξελίξεις. Τουλάχιστον έχουμε την πρώτη ολοκληρωμένη υπόθεση. Όπως έγινε γνωστό, υπάρχει επιχείρηση με χρέη έως κάτω από 50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στον ΕΦΚΑ δηλαδή, τα οποία είχαν περάσει στο Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Ρυθμίστηκαν, κουρεύτηκε το 85% των προσαυξήσεων, το υπόλοιπο ρυθμίστηκε σε 120 δόσεις. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι μένουν στη διαδικασία. Μία υπόθεση από τον Αύγουστο, έτσι. Ναι, ολοκληρώθηκε. 3 Αυγούστου άνοιξε ουσιαστικά. Και αυτό θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του 2018. Άλλον έναν χρόνο. Για να ικανοποιηθούν περίπου 399.999 περιπτώσεις. Αυτές τα κοίτες νομίζω θέλουμε το υπόλοιπο όλα. Γιατί λέγαμε ότι είναι κάπου, θα αφορά 400.000 επιχειρήσεις. Νομίζω ότι οι αιτήσεις, εάν συνεχίζουμε αυτούς τους ρυθμούς, χρειάζονται. Αυτό ήταν το μέγιστο δυνατό, το 400.000. Ακριβώς. Ναι. Πάντως για να ικανοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση, για να ικανοποιηθούν και οι θεσμοί, αλλά και να γίνει ό,τι χρειάζεται για την ελληνική αγορά, για να ρυθμιστούν δηλαδή τα πολλά δάνεια και τα μεγάλα χρέη, τα οποία ουσιαστικά βαραίνουν και τις επιχειρήσεις και δυσκολεύουν την ελληνική οικονομία, πρέπει να γίνουν πιο γρήγοροι ρυθμοί. Εγώ έχω κρατήσει κάποια στοιχεία, τα οποία έχω γράψει εδώ, ότι 10.300 επιχειρήσεις έχουν μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έχουν ξεκινήσει να καταχωρούν στοιχεία 7.700. Μόνο 1.579 πέρασαν τα κριτήρια. 1.900 αιτήσεις δεν ήταν καν επιχειρήσεις και είχαν μπει στον εξοδικαστικό από την αρχή. Γι' αυτό φυσικά δεν προχώρησαν. Μόνο 240 έχουν υποβάλει μέχρι αυτή τη στιγμή τελική αίτηση. Και αυτές έχουν μοιραστεί. Άμα είσαι μόνο με έναν οφειλέτη, πας σε διμερή διαπραγμάτευση, και άμα είσαι με πολλούς, μπαίνει ο συντονιστής και αρχίζει μια πολύ πιο δύσκολη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι υποθέσεις θα καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Νίκο, το κλίμα πάντως είναι καλό. Ως προς τι, ποιο κλίμα? Το γενικό οικονομικό κλίμα είναι καλό. Αυτό και υπάρχει και ένα κλίμα προσδοκίας και προσμονής. Ορισμένοι θέλουν να το παρουσιάσουν ως καλό. Ότι η κυβέρνηση καλά τα πάει. Τώρα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε κάλλιστα για την πραγματική οικονομία, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τις επιθυμίες της κυβέρνησης ή των διαφορετικών πολιτικού κόσμου. Ότι το οικονομικό κλίμα είναι βελτιωμένο. Στα νούμερα ενδεχομένως να εμφανιστεί. Στην πραγματικότητα, εδώ στην Αθήνα ζούμε και εσύ και εγώ και δεν το βλέπουμε τόσο βελτιωμένο. Πότε θα αντικατοπτριστεί η όποια βελτίωση σε μακροοικονομικούς δείκτες, στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα των πολιτών, είναι κάτι το άδειλο, είναι κάτι το άγνωστο. Μου φαίνεται σαν να κριτική από αριστερά τώρα στην. Δεν είναι θέμα. Δεν υπάρχει ούτε στην οικονομία, δεν υπάρχει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Υπάρχει το γίνεται, δεν γίνεται και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Άρα, δηλαδή, το περίφημο κριτήριο. Δεν το περίφημο κριτήριο στην όλη εξίσωση λέγεται τελικό αποτέλεσμα. Η γραμμή αυτή στον ισολογισμό που είτε είναι αρνητική είτε θετική. Εδώ πέρα ακολουθούμε μια συνταγή η οποία σαφέστατα και δεν βγαίνει. Μέσω υπερφορολόγησης έφτασε ποτέ κανένας στην ανάπτυξη? Μέσω ασφυξίας χρηματοδοτικής έφτασε ποτέ κανένας στην ανάπτυξη? Γιατί θα έπρεπε, και ακόμη και αν συντρέχουν οι λόγοι, η περίφημη θεωρία του συμπιεσμένου ελαττηρίου. Πόσο μπορεί να αποδώσει μετά από τόσα χρόνια ύφεση οι επενδύσεις για την αντικατάσταση παγίων στοιχείων, οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε μια ποιοτική αλλαγή σε ό,τι αφορά στους δείκτες ανάπτυξης? Λοιπόν, για πόσο μπορεί να μας πάει? Η φυσική λέει ότι μπορεί όντως να εκτεναχθεί, μπορεί και να έχει χάσει την ελαστικότητά του. Ενδεχομένως. Και να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Όπως πολύ σωστά το θέτεις. Θα το δούμε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα σε σχέση με την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων στη χώρα μας είναι ζωφερή. Μάλιστα. Σπύρο, εκτός από Τουρκία έχουμε και Αλβανία, Σκόπια. Ναι, κινούνται τα πράγματα. Ναι, αρκετά. Είχαμε την τριήμερη συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του Νίκο Κοτζιά, στην Κρήτη με τον Γιτμίρ Μπουσάτη, όπου εκεί συζητήθηκαν όλα τα θέματα. Τον Αλβανό, λες. Τον Αλβανό, ναι, Υπουργό Εξωτερικών. Ναι. Όπου συζητήθηκαν όλα τα θέματα, ανανεώσαν το ραντεβού του, το οποίο θα γίνει μάλλον μέχρι τέλος. Οι καταδαφίσεις στη Χιμάρα συνεχίζονται. Νομίζω ότι αυτό το παραμύθι περί καταδαφίσεων κτλ. Πρέπει να σταματήσει, γιατί δεν είναι εκεί η ουσία του ζητήματος. Είχαμε εξηγήσει, δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι το μείζον ζήτημα εκεί δεν είναι οι καταδαφίσεις, αλλά το θέμα ότι δεν υπάρχουν στην ουσία έγγραφα που να αποδεικνύουν την κυριότητα των οικοπαίδων ή των κτισμάτων στη Χιμάρα. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Ότι η προστασία της εθνικής ελληνικής μειονότητας είναι προτεραιότητα
για την δικιά μας πολιτική, την ελληνική πολιτική, νομίζω ότι είναι πασιφανές. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Αλβανία είναι το ζήτημα Χαμπίλαη, το οποίο κατηγορείται ένας πρώην υπουργός της κυβέρνησης Ράμα, που είναι ο πρώην υπουργός εσωτερικών, ο Χαρίρη. Και στο περιβάλλον του Ράμα. Ναι, φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί. Σήμερα υπήρχαν εξελίξεις με την εξαφάνιση τριών αξιωματικών της αστυνομίας και από ό,τι κατηγορούν τον Ράμα, ότι αυτός διέρευσε, ο νέος υπουργός εσωτερικών, για τις συλλήψεις των τριών αξιωματικών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν και αυτή τη στιγμή αναζητούνται από την αστυνομία, οι οποίοι εμπλέκονται και οι τρεις στο θέμα της διακίνησης ναρκωτικών. Που και ο πρώην υπουργός εσωτερικών. Είναι ένα θέμα το οποίο το ανέδειξαν από το εξωτερικό, δηλαδή νομίζω οι ΗΠΑ και η Αγγλία. Ιταλία. Και η Ιταλία. Ναι, ναι. Κάτι δεν πηγαίνει καλά εκεί. Αναδειχθεί ο ρόλος της Αλβανίας στην διεθνή διακίνηση ναρκωτικών. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος πίεσης απέναντι στο Ράμα, ο οποίος έχει ξεφύγει όσον αφορά αυτό. Κατηγορείται συνεχώς από την αντιπολίτευση, αλλά ακόμα και από τον πρόεδρο της, από το κόμμα του Προέδρου της Αλβανίας. Και με τα Σκόπια τι έχουμε? Στα Σκόπια αυτή τη στιγμή σήμερα βγήκε το οποίο αφορά και τα δικά μας, έτσι. Υπάρχει μια εσωτερική διαμάχη για να κάνουν υποχωρήσεις για να λυθεί το θέμα της ονομασίας. Νομίζω ότι αυτό το θέμα δεν απασχολεί τόσο πολύ την κοινή γνώμη, όσο απασχολεί περισσότερο τον Γκρούεβσκι, ο οποίος αυτή τη στιγμή αισθάνεται, μετά την εκλογική ήττα που υπέστη στις δημοτικές εκλογές, αισθάνεται ότι η θέση του στο ΒΜΡΟ είναι για πολύ μικροχρονικό διάστημα ακόμα. Διαμορφώνονται προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρξει διάδοχη κατάσταση εκεί. Όχι, ώστε να υπάρξει συμβιβασμό στο θέμα της ονομασίας. Νομίζω πως ναι. Το θέμα όμως είναι ότι σήμερα βγήκε μια ανακοίνωση, μια δήλωση θα μπορούσαμε να την πούμε, όπου κατηγορείται η νέα κυβέρνηση των Σκοπίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι κάνει περισσότερο δημόσιες σχέσεις παρά στην πραγματικότητα κάνει τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες ώστε να προχωρήσουν. Να προχωρήσει οι συζητήσεις τόσο με τον ΝΑΤΟ όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που σημαίνει ότι χτυπάνε τα πρώτα καμπανάκια και για την κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ, που και αυτός θα πρέπει να σταματήσει να κάνει το παιχνίδι που έκανε ο Γκρούεβσκι με άλλο φόκους, ενώ σήμερα ο Ζάεφ το κάνει με την διάθεση να μπει στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Αυτό περνάει όμως μέσα από το συμβιβασμό με την Ελλάδα. Φυσικά. Έτσι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Γιάννη, η κυβέρνηση, οι δημοσκοπήσεις δείχνανε μία τάση μείωσης της ψαλίδας, μέχρι που άρχισαν και έρχονται τα διάφορα γεγονότα. Από την βύθιση του Αγία Ζώνη και των μόλις του Σαρονικού μέχρι τις πλημμύρες. Την προβληματίζει ότι δείχνει μια διαχειριστική ανεπάρκεια τόσο στο καθαρό επίπεδο όσο και στο επικοινωνιακό πολιτικό. Προβληματισμός πάντα υπάρχει για τα όσα συμβαίνουν. Νομίζω όμως ότι δεν είναι. Ενώ αν τα αξιολογεί έτσι ώστε να κάνει και κάτι, ας πούμε, να βελτιώσει τις διαχειριστικές της επιδόσεις. Αν αξιολογεί όλα όσα συμβαίνουν και σίγουρα σε κάθε περίπτωση θέλει να βελτιώνεται και όλα τα στελέχη του επισημαίνουν αυτό. Οι δημοσκοπήσεις πάντως δεν είναι αρνητικότερες. Θυμάμαι αυτή που έβγαλε ο Sky μέσα στην εβδομάδα, τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, ή το βράδυ. Του Πανεπιστημίου Μακεδονία του ΠΑΜΑΚ. Ήταν η μισή μονάδα κάτω η Νέα Δημοκρατία και η μισή μονάδα πάνω ο ΣΥΡΙΖΑ με 21,5% συσπήρωση ο ΣΥΡΙΖΑ και 88% η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αν ακόμα και το ΠΑΜΑΚ του δείχνει μείωση τη ψαλίδα, εκεί στην Πειραιώς δεν πρέπει να αισθάνονται καλά. Ναι. Και υπήρχε και η δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ που δείχνει νομίζω 7,1. Δείχνει 7,1 τη διαφορά, επίσης με μια τάση μείωσης. Οπότε δεν είμαστε στην. Αλλά αυτή η δυναμική που υπάρχει ανακόπτεται από πραγματικά γεγονότα. Ναι, και δεν είναι ας πούμε μόνο ότι είχες πλημμύρα από τι να κάνεις και πώς το διαχειρίστηκες. Τόσο στο πραγματικό επίπεδο όσο και στο επικοινωνιακό. Είναι ακόμα καλύτερη διαχείριση. Δηλαδή τα επιχειρήματα της κυρίας Δούρου, την οποία την πήρε πάνω του πρωθυπουργός στην Βουλή, ακόμη δεν τα έχουμε καταλάβει. Και αμφιβάλλω να τα έχουν καταλάβει και στην κυβέρνηση. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα τα οποία είναι ότι. Δεν θέλω να ανοίξω την υπόθεση. Θέλω να πω ότι όλη η διαχείριση ήταν λάθος. Υπήρξαν λάθη στη διαχείριση, συμφωνώ. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Ούτως ή αλλιώς ήταν μια πολύ μεγάλη τραγωδία αυτό που συνέβη. Και αυτό το οποίο στηρίχθηκε, ας πούμε, η κυρία Δουρού ή κάποιον ενδεχομένως, ήταν ότι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση η οποία υπήρχε εδώ για δεκαετίες. Δεν ήταν μια κατάσταση η οποία συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια
και ήταν μια υπόθεση η οποία μπορούσε να λυθεί. Ναι. Ενώ να μην φτάσουμε σε μια τέτοια. Αυτό είναι το γενικό. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν κυβερνάς για τρία χρόνια και είσαι στην περιφέρεια από το 2014, πηγαίνεις δηλαδή, έχεις 3,5 πηγαίνεις για τέσσερα χρόνια, κάποια στιγμή κάτι πρέπει να κάνεις. Το ερώτημα, αν υπήρχε αυτή η μελέτη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της συγκεκριμένης περιοχής, της Μάνδρας, και γιατί δεν προχώρησε, όπου υπάρχουν επιχειρήματα και από την πλευρά της περιφέρειας, δεν εκτέθηκαν ποτέ. Ναι. Έτσι. Τα βάζετε πολύ σωστά. Δεν έχω. Γιατί η ευθύνη της κυρίας Δουρού ότι έκανε κάποια πράγματα και αυτά κόλλησε στο δασαρχείο, κόλλησε μετά στην πολεοδομία κτλ. Υπάρχουν. Η ευθύνη της ότι θα έπρεπε να χτυπήσει το καμπανάκι νωρίτερα. Υπάρχει. Σωστά. Έτσι. Υπάρχουν ευθύνες είναι... οι οποίες διαχέονται σε πάρα πολλά σημεία, ναι. Τέλος πάντων, που θα έπρεπε να συμμετάσχουν σε κάτι τέτοιο στην προστασία. Θα πρέπει να πιέσει περισσότερο, ή εάν δει ότι είναι αξεπέραστα τα εμπόδια από τον δασάρχη, ο οποίος πήρε την. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Όντως, το 2014 αυτή η μελέτη πήγε στον αρμόδιο δασάρχη. Και δύο χρόνια μετά της επιστράφηκε χωρίς υπογραφή. Γιατί έπρεπε να γίνουν και κάποια πράγματα. Θα έπρεπε και να πιέσει και κυρίως να προειδοποίησε. Σωστά. Αυτό είναι, εκεί είναι εντοπίζει η δική της ευθύνη, αλλά αυτό δεν το είπε. Δεν έγινε σαφές. Ναι. Έχετε δίκιο. Ναι. Ούτε εκείνο, ούτε η κυρία Δούρου. Θέμα επικοινωνία. Προφανέστατα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Στο δεύτερο μέρος θα είναι εδώ ο κύριος Χιόνης, ο κύριος Μητρόπουλος και θα έχουμε και μια σύνδεση με τον κύριο Χρυσόγωνο. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.